Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Χαίρετε με τη χαρά εκείνη που διαρκεί για πάντα και είναι αμύωτη εσωτερική χαρά μέσα στην ψυχή. Και αυτή η χαρά, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, δεν μπορεί κανείς να την πάρει, γιατί είναι μια χαρά οντολογική, μια χαρά πίστεως, μια χαρά που ριζώνει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και ανθεί. Και σε οποιοσδήποτε κακές συνθήκες και αν βρεθεί ο άνθρωπος, αυτή η χαρά υπάρχει πάντοτε. Αλλά για να υπάρχει αυτή η χαρά και να υπολογίζεται κάποιος ότι έχει αυτή τη χαρά και είναι σίγουρος ότι την έχει και τη διαρκεί μέσα του, θα πρέπει να συντρέχουν κάποιοι παράγοντες, κάποιοι λόγοι, οι οποίοι θα συντηρούν αυτή τη χαρά. Και ακούμε πολλές φορές ανθρώπους να μιλούν για τον χριστιανισμό, να μιλούν για βαθιές έννοιες χριστιανικές που όντως υπάρχουν, για την αιρή προσευχή, για το άκτιστο φως, για πράγματα τα οποία είναι κάπως εκλεπτισμένα και υψηλά και υπερέχουν από την κοινή διάνοια. Εμείς όμως, κατά αντίθεση προς αυτό το λόγο, θέλουμε να προβάλλουμε ένα λόγο απλό, κατανοητό, εύκολο, αφομοιώσιμο, ένα λόγο που να εκφράζει όλες τις ψυχές, από τους απλούς μέχρι τους σύνθετους ανθρώπους, και αυτός ο λόγος είναι ο λόγος της καρδιάς, μιας καρδιάς που πρέπει να πάλεται στο μήκος κύματος του Χριστού. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι άνθρωποι, δίχως να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, κάθονται και ακούνε έναν άνθρωπο ο οποίος τους μιλάει για σύνθετα, λεπτεπίλεπτα νοήματα, και κάθε περίοδο, έτσι έχουμε παρατηρήσει τη ζωή μας, ότι κυριαρχεί ένα όνομα στο στερέωμα. Κάποτε ήταν ο Ουμπέρτο Έκο, σήμερα μιλάνε για κάποιο Κουέλο τέλος πάντων, οι οποίοι έχουν κενό λόγο, κενό με έψιλον, ένα λόγο αναιρετικό της γνώσεως. Απλώς έχει αντιφάσεις, στολίδια, ποικίλματα, γρίφους, έννοιες πολύπλοκες, έννοιες ακατάληπτες, έννοιες που πολλές φορές τσιγκλίζουν και εξάπτουν τα σωματικά ένστικτα. Έχουν φόνους μέσα στα διηγήματά τους και όλα αυτά δημιουργούν ένα κλίμα, μια ποικιλία που έλκεται ο σύγχρονος άνθρωπος και στο τέλος δεν έχει κανένα όφελος και μάλλον έχει το αντίθετο. Έχει ζημιά του πνευματικού του κόσμου. Δέχεται χτύπημα δηλαδή από αυτές τις σκέψεις αυτών των ανθρώπων οι οποίοι είναι αρνητικά κλεισμένοι σε έναν άλλο κόσμο που δεν επικοινωνεί με τον Θεό, δεν επικοινωνεί με τους αγγέλους, δεν επικοινωνεί με τους Αγίους, είναι ένας κόσμος αδιέξοδος και πολλές φορές μας επιβάλλεται από τα μέσα ενημερώσεως και από όλους και από χίλιους άλλους τρόπους. Γι' αυτό σήμερα θα μιλήσουμε για πράγματα βασικά και απλά. Τι συνιστούν μια χριστιανική ψυχή, μια χριστιανική συνείδηση? Ποια είναι εκείνα τα πράγματα που μπορεί να κάνει πρακτικά ένας άνθρωπος για να λέγεται ότι είναι όντως ένας χριστιανός? Ένας αγωνιστής δηλαδή, ένας στρατιώτης Χριστού, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν παίρνει τυχαία αυτή τη ζωή, ούτε κοιτάει βραχυπρόθεσμα το μέλλον του, αλλά ρίχνει μια ματιά στο απέραντο μέλλον του ανθρώπου και βλέπει τα μεγάλα πράγματα, τα φωτεινά μετέωρα, τις αλήθειες τις μεγάλες, όπως είναι η Βασιλεία του Θεού, η συνάντηση με τον Χριστό. Και
Αυτή η συνάντηση πρέπει να αρχίσει από εδώ, διότι ο Κύριος μας δίνει το δικαίωμα να λεγόμαστε από εδώ φίλοι Του. Αλλά για να μην πελαγοδρομήσουμε περισσότερο σε άλλες έννοιες και σε άλλες σκέψεις, να μιλήσουμε για πέντε, ακριβώς πέντε στον αριθμό, βασικότατο όμως, συστατικά και πράγματα, πρακτικά πράγματα, τα οποία αν λείψουν από έναν άνθρωπο, έστω και ένα από αυτά τα πέντε, και θα δείτε γιατί το λέω αυτό το έστω και ένα, δεν υπάρχει χριστιανική οικοδομή, δεν υπάρχει χριστιανισμός, δεν υπάρχει χριστιανός άνθρωπος. Θα τα πω επιγραμματικά στην αρχή και κατόπιν θα αναλύσουμε λίγα πράγματα για το καθένα από αυτά. Πρώτο και βασικό και κύριο πράγμα και συστατικό ενός χριστιανικού, μιας συνειδήσεως χριστιανικής, είναι να έρχεται σε επαφή με τον Δημιουργό της. Είναι η προσευχή. Ο άνθρωπος που στερείται από αυτό το πλεονέκτημα της προσευχής, έχει ήδη συντριβή μέσα του και δεν υπάρχει τρόπος να συγκολλήσει τα ψυχικά του κομμάτια αν δεν αντιληφθεί ότι έξω από αυτόν υπάρχει μια υπερδιάνεια, υπάρχει ο Θεός, υπάρχει το σύμπαν, υπάρχει ο Τριαδικός Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αν δεν τα συνειδητοποιήσει αυτά ένας άνθρωπος, δεν μπορεί να γονατίσει και να προσευχηθεί. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι η προσευχή είναι όπως το οξυγόνο το οποίο πάει στους πνεύμονες και τροφοδοτεί με υλικό καύσιμη ύλη τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Και αν δεν πάει οξυγόνο στους πνεύμονες για 2-3 λεπτά, ο άνθρωπος ασφυκτιά, αισθάνεται μια αφόρητη δυστυχία, μελανιάζει και στο τέλος πνίγεται, πεθαίνει. Έτσι είναι λοιπόν, το οξυγόνο της ψυχής είναι η προσευχή. Είναι η ανατένιση προς τα άνω, η επαφή μας με το Θεό, με την ανώτατη αυτή αξία. Θα μου πείτε, εμείς οι ταπεινοί άνθρωποι μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το Θεό, μα ο ίδιος όχι μόνο μας το επιτρέπει, αλλά και μας το εντέλεται. Μας δίνει εντολή δηλαδή να προσευχόμαστε. Προσεύχεστε, είπε ο Χριστός στους μαθητές του, για να πάρετε δύναμη την ώρα της δοκιμασίας. Γιατί έρχεται ο σατανάς να σας κοσκινήσει, λέει, όπως το σιτάρι. Και εκείνοι, όπως ξέρουμε, αντί για να προσεύχονται, κοιμόντουσαν. Ας μην πάθουμε λοιπόν και εμείς τα ίδια, να κοιμόμαστε, ενώ πρέπει να προσευχόμαστε. Τώρα, το πόσο θα προσεύχεται ο καθένας και ποιες ώρες, αυτό είναι τελείως υποκειμενικό. Πάντως η Εκκλησία έχει καθιερώσει την Κυριακή προσευχή στους περινούς και μας λέει επίσης ότι το πρωί μόλις ξυπνάμε είναι κατάλληλη ώρα προσευχής και το βράδυ πριν πλαγιάσουμε είναι πάλι κατάλληλη ώρα προσευχής. Είπαμε λοιπόν συνοπτικά και με λίγα λόγια για το οξυγόνο της ψυχής, για την επαφή αυτή που επικοινωνούμε με το Θεό. Και φυσικά ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει να καταλάβει ποτέ και να διανοηθεί τι σπουδαίο πράγμα είναι αυτό, να μπορείς να επικοινωνείς με το Θεό. Είναι από τα πιο σπουδαία πράγματα που μπορεί κανείς να έχει σε αυτή τη ζωή. Η επικοινωνία με το υπέρτατο όν, το Θεό, το Δημιουργό μας, που σε Αυτόν ανήκουμε και κομμάτι από Αυτόν είμαστε και ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο. Και καλούμαστε να μοιραστούμε τη ζωή μας με Αυτόν, διότι όπως το κλίμα δεν είναι συνδεδεμένο, αν δεν είναι συνδεδεμένο με τον κορμό του τσαμπέλου και είναι κομμένο, χάνεται, ξεραίνεται, έτσι και ο άνθρωπος που δεν είναι συνδεδεμένος με τον Θεό, το ίδιο χάνεται και ξεραίνεται. Βέβαια, του δίνεται και άλλες ευκαιρίες στη διάρκεια της ζωής του, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ένα λοιπόν ήταν η προσευχή. Το είπαμε και το αναλύσαμε όπως εν συντομία για την οικονομία χρόνου ακούσατε. Το δεύτερο είναι η Αγία Κοινωνία. Το τρίτο είναι ο Εκκλησιασμός. Το τέταρτο είναι η ανάγνωση της Αγίας Γραφής, του Ιερού Ευαγγελίου, της Καινής Διαθήκης και της Παλαιάς Διαθήκης.
και των πατερικών βιβλίων, άρα κυρίως η ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Και το πέμπτο, που δεν μπορεί να εξαιρεθεί και αυτό με τίποτα από αυτά τα τέσσερα που είπαμε, είναι η ελεημοσύνη, που δείχνει την αγάπη προς τον θρησκευτικό άνθρωπο. Εάν λείψει η αγάπη προς τον Θεό ή η αγάπη προς τον θρησκευτικό άνθρωπο, ο άνθρωπος νεκρώνεται πάλι. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε και την αγάπη προς τον Θεό και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Τώρα να πούμε δύο λόγια για την Αγία Κοινωνία. Ο Χριστός στο μυστικό δείπνο, αλλά και πριν, είπε στους μαθητές του, «Αν δεν φάγετε το σώμα του Υιού του ανθρώπου και δεν πείτε το αίμα αυτού, ούκ έχετε ζωή εν εαυτής. Αν δεν φάτε το σώμα μου και δεν πείτε το αίμα μου, δεν έχετε ζωή μέσα σας». Και εκείνοι παρεξηγώντας το λόγο, έφυγαν, όχι οι 12 μαθητές, αλλά οι άλλοι που ήταν ακόλουθοι του Χριστού, λέγοντας πως είναι φοβερός ο λόγος αυτός, ποιος θα μπορούσε να φάει σάρκα ανθρώπου και να πει το αίμα του. Και ο Χριστός, λίγες άλλες εξηγήσεις, είπε στους μαθητές του, μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε. Και τότε είπε ο Πέτρος, εις απάντηση όλων, εκ μέρους όλων, ότι δεν υπάρχει πουθενά αλλού να πάμε, Κύριε, γιατί εσύ είσαι εκείνος που έχεις τα ρήματα της ζωής της αιωνίου. Έχεις δηλαδή τη δύναμη της αιωνιότητας. Η Αγία Κοινωνία λοιπόν είναι και αυτή η εντολή του Θεού. Στο μυστικό δείπνο τους λέει λάβετε φάγετε. Αυτό γίνεται και στην Εκκλησία βέβαια, προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας, εκεί που λέει τα σάκ των σών σι προσφέρουμε, γίνεται η ευχή του ιερέως που λέει λάβετε φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, λάβετε πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου. Τότε της Καινής Διαθήκης το υπερημών και πολλών εκχυνόμενο εις άφεση αμαρτιών. Γίνεται λοιπόν και μέσα στη Θεία Κοινωνία, στην Αγία Κοινωνία, η επαφή του ανθρώπου με τον Θεό. Και αυτή η επαφή του ανθρώπου με τον Θεό είναι τελείως απαραίτητη. Γιατί και σε άλλη περίπτωση ο Χριστός μας λέει, «Ελάτε εσείς οι ευλογημένοι του Πατρός να κληρονομήσετε τη βασιλεία, την ετοιμασμένη από καταβολής κόσμου». Και ποιοι κληρονομούν εδώ στη γη? Οι εξαίματος συγγενείς. Έχει μια εργασία και έχει υπαλλήλους. Έχει ένα πολύ καλό υπάλληλο. Και ας έχει ένα γιο ο οποίος είναι άσωτος και ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον πατέρα του. Και είναι και μακριά. Μετά το θάνατο του πατρός, ανοίγει η Διαθήκη και κληρονομεί ο γιος του ό,τι έχει ο πατέρας και δεν έχει. Διότι είναι εξαίματος συγγενείς. Αυτή η εξαίματος συγγένεια καθορίζει εδώ στα ανθρώπινα δικαστήρια την κληρονομία. Δεν μπορεί να κληρονομήσει ο καλός υπάλληλος, όσο και καλός να είναι και το δεξί χέρι, και αποδεδειγμένα με χίλιους μάρτυρες να πάει και να πει ότι εγώ κράταγα όλη την επιχείρηση και εγώ ήμουν ο κύριος συντελεστής αυτού του εργοστασίου, αυτής της επιχειρήσεως και σε μένα θέλω να δώσετε την επιχείρηση αυτή. Δεν πρόκειται ο δικαστής σε καμία περίπτωση, λόγω του νόμου, να του δώσει την περιουσία του αφεντικού του. Θα την πάρει την περιουσία ο γιος, η κόρη, τα παιδιά τέλος πάντων, αυτού που έχει φύγει από τον κόσμο. Είναι ο νόμος της κληρονομίας, είναι η κληρονόμη. Και εμείς λοιπόν πρέπει να γίνουμε κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού και η εξαίματος συγγένεια δείχνει την κληρονομική αξία εδώ στη γη. Και η εκμεταλλήψεως σώματος και αίματος συγγένεια που έχουμε το Θεό θεωρείται σαν μετάγγιση αίματος του Θεού στα σώματα και στις ψυχές της δικές μας. Γι' αυτό για να είναι κανείς κληρονόμος της Βασιλείας πρέπει να είναι εξαίματος συγγενής του Χριστού. Μόνο οι εξαίματος συγγενείς του Χριστού κληρονομούν τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό πρέπει να γίνει σαφές και κατανοητό. Υπάρχουν χιλιάδες καλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Χριστού. Ακριβώς επειδή είναι συνδεδεμένοι με τον ίδιο τον Χριστό και δεν κοινωνούν το σώμα και το αίμα του. Εμείς βέβαια, σαν άνθρωποι, μπορούμε να φέρουμε ενστάσεις σε αυτό και να πούμε γιατί ένας καλός άνθρωπος, γιατί να μην κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού. Όμως ο λόγος του Θεού είναι διαφορετικός από τη σκέψη ημών των ανθρώπων. Είναι λοιπόν απαραίτητο ο χριστιανός άνθρωπος να έχει επαφή με την Αγία Κοινωνία, με τον Χριστό δηλαδή,
με το σώμα του και το αίμα του. Γι' αυτό είναι τελείως απαραίτητο, όπως και η προσευχή, ο δεύτερος παράγων που κάνει έναν χριστιανό άνθρωπο χριστιανό είναι η Αγία Κοινωνία. Κανείς άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται, εκκλησιάζεται, διαβάζει την Αγία Γραφή καθημερινά, κάνει ελεημοσύνη τα υπάρχοντά του, δεν μπορεί να κληρονομήσει τη Βασιλεία αν δεν κοινωνεί και συγχρόνως των Αγίων και Αχράντων Μυστηρίων το σώμα και το αίμα του Χριστού. Περνάμε τώρα στον εκκλησιασμό. Εκεί είναι ένα επίμαχο θέμα. Ακούς πολλούς και λένε, εγώ τα κάνω όλα. Διαβάζω την Αγία Γραφή, πιστεύω στον Χριστό, προσεύχομαι. Και 3 φορές την ημέρα, και 5 φορές την ημέρα. Και αδιαλείπτως καμιά φορά. Συνεχώς δηλαδή έχω τη σκέψη μου στον Χριστό, αλλά δεν εκκλησιάζομαι. Δεν πηγαίνω με τους άλλους χριστιανούς στην εκκλησία ποτέ. Ίσως μια φορά το Πάσχα, που δεν πιάνεται μια φορά το χρόνο. Και αυτός ο άνθρωπος είναι εκτός βασιλείας. Γιατί απαξιεί να συμπροσευχηθεί με τους αδερφούς του. Υποτιμάει τους άλλους χριστιανούς και δεν πηγαίνει να τους δει την ώρα της συνάξεως. Είναι ασυγχώρητη αμαρτία και αυτή από το Θεό. Γιατί δείχνει τον εγωισμό του ανθρώπου, τον κρυφό εγωισμό. Μερικοί λένε πού να πάμε στους παππούδες και στις γιαγιάδες. Εγώ είμαι νέος, είμαι 30-40 χρονών. Γιατί να μπω με τους ογδοντάριδες και τους εκατοστάριδες εκεί πέρα. Θα μπεις όχι μόνο με τους ογδοντάριδες και τους εκατοστάριδες. Θα μπεις με τους ζητιάνους, αν υπάρχουν τέτοιοι μέσα στο εκκλησίασμα. Με τους κοφάλαλους, με τους Μογγόλους, τα Μογγολάκια. Γιατί και αυτά έχουν μεγάλη αξία, γιατί έχουν ψυχή καθαρότερη από εμάς. Θα μπεις με τη γιαγιά που είναι 90 χρονών, η οποία μπορεί να είναι Αγία και 1000 φορές είναι πιο ανεβασμένη από μένα και από σένα, που με ακούς τώρα, ή τον παππού. Θα μπούμε διότι, εάν δεν μπούμε, δεν έχουμε αγάπη προς τον συνάνθρωπο και στο κάτω-κάτω που θα κοινωνήσεις, άμα δεν πηγαίνεις στην εκκλησία. Θα φωνάξεις τον παπά στο σπίτι να σε κοινωνήσει, δεν έρχεται. Γιατί σου λέει πόδια και χέρια και δεν άρχισε εσύ. Ο παπάς θα κοινωνήσει εκείνον που είναι κατάκητος και δεν μπορεί να κουνηθεί. Εφόσον το θέλει βέβαια. Τι βλέπουμε λοιπόν, ότι και ο εκκλησιασμός κρύβει μέσα του σπουδαία μηνύματα και έργο μεγάλο για τον κάθε χριστιανό. Εκείνοι που ανάβουν λαμπάδες στα εξοκλήσια θα βρεθούν γελασμένοι την ώρα της κρίσεως. Γιατί θα λένε, Κύριε, εγώ που έκανα εκείνο και το άλλο και το άλλο, και ο Χριστός θα τους πει, δεν σας ξέρω, δεν σας είδα ποτέ μέσα σε μια Θεία Λειτουργία, δεν ήθετε να κοινωνήσετε το σώμα μου και το αίμα μου, δεν ήθετε να προσευχηθείτε με τους αδερφούς σας. Πώς έχετε την απέτηση τώρα να πάτε κοντά σε αυτούς που είναι σωσμένοι, αυτούς τους αδερφούς σας που πηγαίναν στην εκκλησία, που διαθέταν το χρόνο τους. Από την αγάπη που είχαν σε μένα, ερχόντουσαν εκεί να προσευχηθούν μαζί με τους ιερείς και τους άλλους χριστιανούς. Γι' αυτό και ο εκκλησιασμός δεν παραλείπεται, δεν καταργείται, δεν παραγράφεται, δεν αποσιωπάται, δεν μπορείς να τον παρακάμψεις. Και πάμε στο τρίτο, που είναι η ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Κάποιοι φίλοι μου το εξωτερικό, προτεστάντες, γνωστοί μου εν πάση περιπτώσει, στο παρελθόν, όταν έκανα παρέα μαζί τους, μου αναφέρανε ότι η θρησκευτικότητα στις βόρειες χώρες, ιδίως στη Δανία, τη Σουηδία, από εκεί, τη Νορβηγία, έχουν σαν ένα ιερό έθιμο το Ευαγγέλιο να το έχουν σε ένα περίοπτο μέρος του σπιτιού, αλλά να μην το αγγίζουν ποτέ. Το έχουν όπως έχουν οι μαύροι κάτω στην Αφρική, τα ταμπού και τα φετίχ. Δεν τα αγγίζουν, αλλά τα κοιτάνε με δέος και με τρόμο μέσα στο σπίτι τους. Τι αξία έχει ένα Ευαγγέλιο που δεν το έχει ανοίξει ο άνθρωπος ποτέ, και πώς μπορεί να ξέρει το λόγο του Θεού όταν δεν έχει ανοίξει το Ευαγγέλιο και δεν έχει διαβάσει? Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διαβάσει και 100 και 150 φορές το Ευαγγέλιο και ακόμα το διαβάζουν με πολύ ενδιαφέρον. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι ένα ορυχείο που έχει μέσα τις βουλές, τις γνώμες, τις εντολές, αν θέλετε, του Θεού. Και αυτό ένας χριστιανός πρέπει να το ξέρει. Πρέπει τις εντολές του Θεού ο χριστιανός να τις παίζει στα δάχτυλα. Δεν είναι καθημερινή του απασχόληση.
Πρέπει να ξέρει τι ζητάει ο ευεργέτης Θεός από τον άνθρωπο, το κτίσμα του. Και αν δεν το ξέρει, βρίσκεται νυχτωμένος. Και η άγνοια της Αγίας Γραφής είναι γκρεμός μέγας. Το επαναλαμβάνω πολλές φορές αυτό. Μας το λέει ο Μέγας Βασίλειος, όχι ένας τυχαίος άνθρωπος, αλλά ένας φωστήρας της ανθρωπότητος. Γκρεμός μέγας η άγνοια των γραφών. Θα το μάθουμε ποτέ το Ευαγγέλιο. Το έχετε διαβάσει ολόκληρο. Έχετε διαβάσει αποσπάσματα. Έχετε διαβάσει μόνο αυτά που ακούγονται στην Εκκλησία. Έχετε διαβάσει όλο τον Απόστολο Παύλο, τις πράξεις των Αποστόλων, τις επιστολές των Αποστόλων, του Πέτρου, του Ιούδα, του Ιακώβου, που είναι προς το τέλος του Ευαγγελίου. Αν η ανάγνωση της Αγίας Γραφής δεν μας ελκύει, δεν μας τραβάει, κάτι σάπιο υπάρχει μέσα στην ψυχή μας. Αν μας τραβάει μόνο η εφημερίδα και η τηλεόραση και ουδέποτε ανοίγουμε την Αγία Γραφή, κάτι σάπιο υπάρχει μέσα μας. Πρέπει να κοιτάξουμε κατάματα τον εαυτό μας τον καθρέφτη και να πούμε γιατί δεν πλησιάζω το Λόγο του Θεού. Αν μου γράφει ένα γράμμα ένας πρωθυπουργός οποιασδήποτε χώρας, αισθανόμουν ένα μεγαλείο και θα έλεγα ποιος είμαι εγώ που λαμβάνω τέτοιο γράμμα. Και τώρα λαμβάνεις όχι μόνο ένα, αλλά πολλά μηνύματα από το Θεό μέσα σε ένα βιβλίο, θεόπνευστο βιβλίο, που το έγραψε το Άγιο Πνεύμα δια των ανθρώπων, δια χειρών Αποστόλων εγγράφει, εξ Αγίου Πνεύματος, και μπορείς να ακούσεις εκεί το Θεό. Διότι διαβάζοντας το Ευαγγέλιο ή ακούγοντας κήρυγμα, ακούμε το Θεό. Ακούμε αυτόν που αναλαμβάνει, επειδή ο Θεός δεν είναι άνθρωπος παρόν, ως άνθρωπος παρόν, αλλά υπήρξε για λίγο διάστημα παρόν στην ανθρωπότητα, έδωσε τα μηνύματά του και ανελήφθη στον ουρανό, άφησε όμως τους Αποστόλους, εκείνους οι οποίοι ήταν επιτετρεμένοι να αναγυγνώσκουν καθημερινά την Αγία Γραφή στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους και να εξηγούν τα νόηματά της. Αυτό είναι το έργο των θεολόγων, των σημερινών θεολόγων. Αυτό κάνουν, δηλαδή παίρνουν κομμάτι-κομμάτι της Αγίας Γραφής και βγάζουν ηθικά διδάγματα, ουσιαστικά διδάγματα, που από εκεί μαθαίνεις τι είναι ο Θεός, τι είναι ο άνθρωπος, τι είσαι εσύ. Αν θέλετε τι είναι και οι εκπεσόντες άγγελοι, τι είναι ο Σατανάς. Οι εκπεσόντες άγγελοι του σκότους, οι άγγελοι του φωτός, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, οι θρόνοι, οι κυριότητες, τόσα όντα που έχει φτιάξει ο Θεός. Και μας έχει μιλήσει και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη για αυτά τα όντα. Η γνώση της Αγίας Γραφής λοιπόν είναι γνώση του κόσμου. Μας δίνει μια άλλη προοπτική να εξηγήσουμε τα φαινόμενα αυτού του κόσμου. Αλίμονο στον άνθρωπο ο οποίος δεν γνωρίζει και δεν μπορεί να δει μέσα από το πρίσμα του Ευαγγελίου τον κόσμο. Βρίσκεται σε μια πλάνη, κυριολεκτικά. Βρίσκεται στο επίπεδο της χυδαίας ανθρώπινης ερμηνείας του κόσμου. Σε επίπεδο καφενείου. Βράδυ, μωρέ, όλοι οι παπάδες είναι ίδιοι. Ποιος πήγε και γύρισε μετά το θάνατο, λένε αυτοί. Δεν υπάρχει τίποτα μετά το θάνατο. Αποφαίνονται, σαν να είναι μεγαλύτερο από τον Χριστό ακόμα που μας είπε ότι υπάρχει. Αν είμαστε σε αυτό το επίπεδο, είμαστε για κλάματα. Σφίγγε την καρδιά μου και λυπάται όταν ακούω τέτοιους ανθρώπους που ζουν στον 21ο αιώνα και λένε αυτά τα μασημένα ηλίθια πράγματα. Σατανικά και δόλια. Απαραίτητη λοιπόν είναι και η ανάγνωση της Αγίας Γραφής και η γνώση, όχι μόνο η ανάγνωση, αλλά και η γνώση της Αγίας Γραφής. Και περνάμε στο τελευταίο, που είναι η ελεημοσύνη. Θα μπορούσαμε να πούμε και για την νηστεία πολλά πράγματα. Δεν το βάζουμε μέσα στα κορυφαία πέντε χρέη του χριστιανού ανθρώπου την ελεημοσύνη, τη βάζουμε. Την νηστεία, διότι η νηστεία είναι ένα μέσον για να πετύχουμε κάποιο σκοπό.
Γι' αυτό η νηστεία μπορεί να καθοριστεί από το πνευματικό και έχει διάφορες ποικιλίες και διάφορες εκφάνσεις. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος είναι άρρωστος, έχει ζάχαρο κλπ. Δεν μπορεί να νηστεύει όπως νηστεύει ένας άνθρωπος υγιής. Ένας άνθρωπος εργάζεται σε οικοδομές, σε σκληρές εργασίες, δεν μπορεί να μην τρώει, ας πούμε, ένα πιάτο φακές και ψωμί και τέτοια πράγματα σε καιρό νηστείας. Να έχει μόνο ένα παξιμάδι και ένα κρεμμύδι λίγες ελιές, όπως ένας ο οποίος μπορεί, αν δεν εργάζεται, να νηστεύσει με έναν άλλο τρόπο. Βέβαια, δεν επιτρέπεται ένας εργαζόμενος στα βαριά να φάει κρέας τις μέρες της νηστείας, Τετάρτη, Παρασκευή και τις Σαρακοστές κλπ. Αλλά μπορεί να φάει άλλα πράγματα. Μπορεί να φάει όσπρια, μπορεί να φάει. Και λαδερό μπορεί να φάει, αν του το επιτρέψει, κατά κάποιο τρόπο συνεννοηθεί ο ίδιος με τον πνευματικό του. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα πούμε πολλά για την νηστεία, γιατί η νηστεία είναι, όπως είπαμε, ποικίλια από άνθρωπο σε άνθρωπο, από ηλικία σε ηλικία, από υγεία σε υγεία. Διαφορετικό κράση έχει ένας που έχει μια σιδερένια κράση και μπορεί να αντέξει τις νηστείες, από έναν άλλο ο οποίος είναι ασθενικός, χλωμός, με χαμηλό αιματοκρίτη, ο οποίος δεν κάνει κιόλας να νηστεύει. Αλλά όπως είπαμε, η ελεημοσύνη είναι κορυφαία αρετή χριστιανική. Όπως υπάρχουν άνθρωποι της προσευχής, άνθρωποι των Ευαγγελίων, άνθρωποι της Αγίας Κοινωνίας, που κοινωνούν συχνά, σχεδόν κάθε εβδομάδα, κάθε 15, κάθε μήνα, ανάλογα και αυτό πώς θα το κανονίσει ο πνευματικός του πατέρας, άνθρωποι που εκκλησιάζονται όχι μόνο τις Κυριακές, αλλά πηγαίνουν και στους Εσπερινούς, πηγαίνουν και σε όλες τις γιορτές, είναι οι φυλακόλουθοι άνθρωποι αυτοί, πηγαίνουν σε αγρυπνίες κλπ. Ο καθένας βέβαια εφού ετάχθη. Δεν μπορούμε να παρακάμψουμε τον εκκλησιασμό, αλλά εάν δεν γυρίζει ο άνθρωπος από το πρωί μέχρι το βράδυ στις εκκλησίες, δεν είναι και φοβερή αμαρτία. Φτάνει να εκκλησιάζεται τις Κυριακές και τις γιορτές. Τις μεγάλες γιορτές και τις Κυριακές. Ας πούμε, του Ευαγγελισμού δεν μπορεί να λείπει κάποιος από την Εκκλησία και να λέγεται χριστιανός. Τη Μεγάλη Εβδομάδα δεν μπορεί να λείπει και να πηγαίνει μόνο το Μέγα Σάββατο. Πρέπει να πάει και τη Μεγάλη Δευτέρα και τη Μεγάλη Τρίτη και τη Μεγάλη Τετάρτη στην Εκκλησία. Όλες τις μέρες της εβδομάδος αυτής, της Αγίας Εβδομάδος των Παθών του Κυρίου. Η ελεημοσύνη λοιπόν τώρα προστίθεται σαν πέμπτο διαμάντι στο στέμα του χριστιανού. Η ελεημοσύνη δείχνει την αγάπη προς τον πλησίον. Είπαμε, ο άνθρωπος πρέπει να αγαπάει το Θεό εξ όλης της ψυχής και της καρδίας του και της διανοίας του και της δυνάμεώς του και των πλησίων του ως εαυτόν. Στα δύο αυτά όλος ο νόμος του Θεού κρέμεται, λέει. Έτσι είπε ο Χριστός σε κάποιον που τον ρώτησε τι να κάνω για να κερδίσω τη βασιλεία των ουρανών. Είπαμε προηγουμένως, πριν μπούμε στην ελεημοσύνη, ότι θα ήταν απέραντος ο λόγος αν βάζαμε μέσα άλλα στοιχεία, μη πρακτικά στοιχεία, όπως είναι η αγάπη, όπως είναι η ελπίδα, όπως είναι η εγκράτεια, όπως είναι η ταπείνωση, όπως είναι πολλά πράγματα τα οποία είναι συστατικά μιας χριστιανικής ψυχής, δομικά συστατικά. Εδώ όμως σήμερα θέλαμε να πούμε μόνο για τα πρακτικά πράγματα, να καταλάβουμε, όπως είπαμε, όχι την υψηλή χριστιανική διανόηση, αλλά τα λίγα, τα βασικά και καλά και απαραίτητα πράγματα που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος για να λέγεται χριστιανός. Ασφαλώς πρέπει να έχει πίστη. Είναι δυνατόν να προσεύχεται κάποιος και να μην έχει πίστη? Ασφαλώς. Μια προϋπόθεση δηλαδή, την οποία δεν τη συζητάμε σήμερα. Ασφαλώς πρέπει να έχει αγάπη. Και η αγάπη του, πώς θα δειχτεί αυτή η αγάπη? Δεν αρκεί μια αγάπη αερώδης, μια αγάπη η οποία έτσι είναι φανταστική αγάπη. Μπορεί να υπάρχει και αυτή. Αυτή τη στιγμή να πω εγώ αγαπάω τον κόσμο. Αγαπάω τους μαύρους, τους κίτρινους, τους πράσινους, τους κόκκινους, αγαπάω τους κακούς, τους καλούς, αγαπάω τους πάντες. Αλλά έλα όμως που πρέπει και στην πράξη να αποδειχτεί αυτό. Τι κάνω για αυτή την αγάπη? Μπορεί να αγαπάω και να μην κάνω τίποτα. Μπορεί να αγαπάω και να μου χτυπάει ένα στην πόρτα και να μου λέει δώσε μου ένα πιάτο φαΐ και να του λέω δεν έχω. Και να έχω. Μπορεί να μου απλώνει το χέρι ένας, να του δώσω μισό ευρώ και να του πω να πας να δουλέψεις. Η αγάπη αυτή λοιπόν πρέπει να είναι έμπρακτη.
έμπρακτη αγάπη θα πει ελεημοσύνη, σωματική και ψυχική. Η σωματική ελεημοσύνη είναι απλό πράγμα, το ξέρουμε όλοι. Να βοηθάμε τον κακός έχοντα συνάνθρωπό μας. Ανεξαρτήτου χρώματος, φυλής κλπ. Να του προσφέρουμε εκείνο που εκείνη τη στιγμή χρειάζεται. Μπορεί να χρειάζεται να πάει στο γιατρό. Αν έχουμε αυτοκίνητο και μπορούμε να τον μεταφέρουμε, να τον πάρουμε και να τον πάμε στο γιατρό. Είναι ελεημοσύνη αυτό. Ελεημοσύνη είναι όταν ένα περιθάλπτουμε έναν ορφανό, ένα δυστυχή, μια χείρα, έναν άνθρωπο που δεν έχει να φάει. Ελεημοσύνη είναι να δώσουμε ένα ευρώ σε κάποιον άνθρωπο. Και όχι μόνο ένα ευρώ, και 5 και 10 και 100 και 1000. Ανάλογα με τις δυνάμεις που διαθέτει ο κάθε άνθρωπος και ανάλογα με την ανάγκη που έχει απέναντί του, εάν είναι πραγματική ανάγκη βέβαια, και ανάλογα με την διάθεση που έχει η ψυχή του και η καρδιά του μέσα να κάνει αυτή την ελεημοσύνη. Ο Χριστός παραπονέθηκε και είπε σε εκείνους που του είπανε ότι δεν σε είδαμε ποτέ να πεινάς και δεν ήρθαμε να σου δώσουμε φαγητό. Δεν σε είδαμε ποτέ να είσαι γυμνός και να σου δώσουμε ένα ρούχο να σε ντύσουμε. Δεν σε είδαμε στη φυλακή και δεν ήρθαμε να σε επισκεφτούμε. Πότε σε είδαμε στη φυλακή και δεν ήρθαμε. Πότε σε είδαμε στο νοσοκομείο άρρωστο και δεν ήρθαμε. Και ο Χριστός είπε ότι σε ένανε από τους μικρούς, από τους ελάχιστους ανθρώπους. Αν δεν το κάνατε αυτό, δεν το κάνατε ούτε σε μένα. Παίρνει δηλαδή επάνω του όλη τη δυστυχία της ανθρωπότητος. Και λέει ότι αυτός που έρχεται και σου χτυπάει την πόρτα, πρόσεξε, είμαι εγώ. Κάνω τι θα έκανε σε μένα. Κοιτάξτε πώς υπερασπίζεται το φτωχό, τον πεινασμένο, τον άρρωστο, τον κατάδικο, τον θλιμμένο. Επίσης η ελεημοσύνη, αγαπητοί αδερφοί, είναι να παρηγορήσω έναν απαρηγόρητο άνθρωπο. Να κάτσω μαζί του μία, δύο, τρεις, τέσσερις ώρες, όσο χρειαστεί, μέχρι να στερέψει το δάκρυ του, να σταματήσει να κλαίει και να αναστενάζει. Έχω προσφέρει πνευματική ελεημοσύνη. Ελεημοσύνη να πληρώσω τον λογαριασμό κάποιου ανθρώπου που δεν έχει λεφτά να τον πληρώσει. Ελεημοσύνη να πάρω έναν άνθρωπο και να τον πάω στην εκκλησία. Πνευματική ελεημοσύνη. Ελεημοσύνη να του πάρω ένα Ευαγγέλιο και να του δώσω να διαβάζει. Χίλιοι τρόποι υπάρχουν και το ξέρουμε όλοι για να βοηθήσει έναν άνθρωπο σωματικά και πνευματικά. Εάν προσεύχεσαι όπως ο Άγιος Αντώνιος και ο Μέγας Βασίλειος, εάν κοινωνείς καθημερινά σχεδόν, γυρίζοντας όλες τις εκκλησίες του κόσμου και παρακολουθώντας κάθε εκκλησιαστική πράξη και κοινωνάς, ας υποθέσουμε, αν εκκλησιάζεσαι κάθε μέρα, αν διαβάσεις το Ευαγγέλιο από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά δεν έχεις δώσει μια δραχμή σε έναν άνθρωπο, δεν έχεις δώσει ένα πιάτο φαΐ σε πεινασμένο, σβήνονται όλα από το Θεό τα προηγούμενα. Δεν έχεις κάνει απολύτως τίποτα. Είσαι ένα μηδέν. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, ότι δεν βγαίνει τίποτα από αυτά τα πέντε. Ας δούμε λοιπόν, όχι όπως τα λέω τώρα εγώ, αλλά όπως τα βιώνετε εσείς, πώς αντανακλούν μες στην ψυχή του καθενός η προσευχή, η Αγία Κοινωνία, ο Εκκλησιασμός, η ανάγνωση της Αγίας Γραφής και η ελεημοσύνη. Πέντε κρίκοι μιας αλυσίδος που κρατάει τον άνθρωπο για να μην πέσει στην άβη σου. Ένα από αυτούς τους κρίκους να φύγει, ο άνθρωπος κατρακυλάει και πέφτει. Γι' αυτό προσέχετε καλά ότι τίποτα από αυτά τα πέντε δεν μπορεί να βγει. Και να εκκλησιαζόμαστε και να κοινωνάμε και να προσευχόμαστε πρωί και βράδυ και αν μπορούμε και αδιαλείπτως, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όχι μόνο στις ώρες τις δύσκολες, αλλά και στην ευχαριστήρια προσευχή να ευχαριστούμε που θα αισθανόμαστε μια χαρά μέσα μας, να ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή τη χαρά και να λέμε «Δοξασμένο είναι δοξασμένο το όνομά σου που έχω αυτή την ωραία κατάσταση αυτή τη στιγμή». Να δοξολογούμε τον Θεό σε κάθε στιγμή, όπως λέει και κάποιος Άγιος της Εκκλησίας μας, «Εν παντί καιρό δοξολογείτε τον Κύριο». Τέλος, για να μην σας κουράζω,
η ανάγνωση της Αγίας Γραφής πρέπει να γίνει μέλημά μας. Αν δεν μπορούμε καθημερινά, τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα να την ανοίγουμε την Αγία Γραφή. Και να έχουμε ενδιαφέρον να ακούμε θεολογικές εκπομπές. Υπάρχουν σταθμοί που, όπως η Πειραϊκή Εκκλησία, που ακούγεται το Ευαγγέλιο το βράδυ, το πρωί, ακούγονται ύμνοι εκκλησιαστικοί, ακούγονται κηρύγματα από πολλούς και σοφούς ανθρώπους. Και έτσι μπορούμε από εκεί να και να προσευχόμαστε νοερά και να ακούμε την Αγία Γραφή και το Ευαγγέλιο για να μάθουμε τι έχει πει ο Θεός, ο Χριστός, ο Κύριός μας για αυτή την ανθρωπότητα, η οποία η δόλια αυτή η ανθρωπότητα βρίσκεται πάντοτε σε μια δύσκολη θέση. Τέλος, αν δεν ελεήσουμε εμείς τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας, δεν θα ελεήσει και ο Θεός εμάς. Εάν δεν αφήσουμε τα παραπτώματα των άλλων, δεν ξεχάσουμε τις κακίες που μας έχουν κάνει, δεν ξεχάσει τις γιές μας κακίες ο Θεός. Όπως λέει και το Πάτερ ημών, όπως το λέει εκεί, εάν δεν αφήσουμε τα παραπτώματα των άλλων, στους οφειλέτες ημών, έτσι και ο Πατέρας μας δεν θα αφήσει τις δικές μας οφειλές και απέναντί του και απέναντι των άλλων ανθρώπων. Ένας τρόπος λοιπόν για να κερδίσουμε αυτό το πράγμα είναι και η άνεξη κακία. Να ξεχνάμε αυτά τα πράγματα που μας έχουν κάνει. Για να ξεχάσει και ο Θεός τις δικές μας αμαρτίες και να βρεθούμε μια μέρα, αγαπητοί φίλοι, κοντά στο Θεό που έχουμε ποθήσει τόσο ψυχικά και πνευματικά, γιατί δεν υπάρχει τίποτε άλλο στη ζωή μεγαλύτερο και σπουδαιότερο από αυτή ακριβώς την επαφή με τον Θεό. Και εύχομαι να σας αξιώσει ο Κύριος μετά την εκδημία μας από τον πρόχειρο κόσμο, τον πρόσκαιρο κόσμο, διότι πόσο θα ζήσουμε, 10, 20, 30, 40, 50 χρόνια ακόμη. Ας ζήσουμε 50 χρόνια ακόμη, να πάμε 100 που λέει ο λόγος, 120, θα τελειώσουν όμως. Και βλέπουμε και οι άνθρωποι στην εποχή μας παθαίνουν πολλά. Υπάρχουν αρρώστιες, υπάρχουν δυστυχήματα, υπάρχουν πάρα πολλές αιτίες θανάτου, τις οποίες μην τις ξεχνάμε καθημερινά, γιατί δεν ξέρουμε αύριο αν θα αναπνέουμε σε αυτόν τον κόσμο. Και αν βρεθούμε στον άλλο κόσμο, τουλάχιστον να έχουμε προσευχηθεί άξια και ικανά και πολύ, να έχουμε κοινωνήσει τον αχράνο μυστηρίο του Χριστού μας, το σώμα και το αίμα του Χριστού, να έχουμε εκκλησιαστεί αυτό το διάστημα που μας παρέμεινε στην υπόλοιπη ζωή μας, να ξέρουμε τι λένε η Αγία Γραφή και τι ζητάει ο Θεός από εμάς, και να έχουμε ελεήσει τους συνανθρώπους μας, τόσο ώστε να βρούμε κι εμείς έλεος από τον αγωνιοθέτη, από εκείνον που δίνει τα βραβεία, το στέφανο της νίκης, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Όταν κλείσουμε τα μάτια σε αυτόν τον κόσμο, θα τα ανοίξουμε σε έναν άλλο κόσμο, και εύχομαι σε όλους να είναι μια ευχάριστη έκπληξη αυτή η στιγμή που θα ανοίξουμε τα μάτια μας σε ένα καινούριο κόσμο. Με αυτή την ευχή σας αφήνω, σας ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά, μέχρι την επόμενη μας εκπομπή. Χαίρετε, Κύριε.